Ένας πανελλήνιος σύλλογος παραπληγικών. Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες. Τι πρεσβεύει ο σύλλογός σας, ποιες οι δράσεις του και φυσικά τι βοήθεια έχετε τόσο από την ελληνική πολιτεία αλλά και φυσικά από τον βουλευτή Καβάλος, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο πανελλήνιος σύλλογος παραπληγικών έχει ζωή 40 χρόνια. Εκπροσωπεί τους βαριά κινητικά ανάπηρους και έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες του να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των συναδέλφων μας. Τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά, πολύ καυτά θα έλεγα, και ιδίως τα 5 τελευταία χρόνια τα μνημονιακά έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Σε αυτά τα χρόνια οι αγώνες μας έχουν επιταχυνθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι και τότε δεν είχαμε προβλήματα, αλλά σε αυτά τα χρόνια θέλαμε μεγαλύτερη προστασία για να αντιμετωπίσουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες έφεραν σε δύσκολη θέση και το χώρο το δικό μας. Υπήρχε ανταπόκριση από την ελληνική πολιτεία? Η ανταπόκριση, η ελληνική πολιτεία προσπάθησε. Αλλά στο πρόσωπο κυρίως του Υπουργού, του κ. Παναγιωτόπουλου, είδαμε έναν πραγματικά ουσιαστικό συμπαραστάτη στα προβλήματά μας. Δηλαδή είναι λίγες φορές, ειλικρινά το λέω, που πολιτικός έχει σταθεί τόσο δίπλα μας, τόσο ουσιαστικά. Ξέρετε, κυρίως με τους πολιτικούς μας όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα χτύπημα στην πλάτη, λόγια και ευχολόγια. Αλλά αυτά έλειπαν από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είχαμε, το επαναλαμβάνω, ουσιαστική συμβολή στην επίλυση κάποιων από αυτών. Παράδειγμα θα φέρω, είχε σημαντική συμβολή ο κ. Παναγιωτόπουλος στο να βγουν 43 παθήσεις που να χαρακτηριστούν ως μη αναθρέψιμες, οπότε να σταματήσει τα λεπορία χρόνων που ίσχυε για ανθρώπους που περνούσαν για επανεξέταση από τις διάφορες επιτροπές. Επίσης συνέβαλε τα μέγιστα ώστε μέχρι να περάσει κάποιος από τα ΚΕΠΑ να διατηρείται το επίδομά του, ένα πενιχρό επίδομα σύμφωνα με τις ανάγκες του, να διατηρείται για ένα εξάμηνο. Αυτό ήταν σημαντική βοήθεια για έναν κόσμο που τουλάχιστον είχε το επίδομά του για να μπορεί να επιβιώσει. Επίσης θα έλεγα ακόμα μια σημαντική συμβολή του κ. Παναγιωτόπουλου ήταν στη μοναδική παραλία προσβάσιμη που υπάρχει στην Ελλάδα. Συνέβαλε το να λειτουργήσει αυτή η παραλία, το οποίο περνάνε από εκεί 500 άτομα με κινητικά προβλήματα κάθε χρόνο και να κάνουν τα μπάνια τους, που είναι τόσο σημαντικά για την υγεία της, για την υγεία τους και για την αποκατάστασή τους. Είχαμε την συνεργασία αυτή για ένα χρονικό διάστημα όσο ήταν υπουργός και απέδειξε ότι πραγματικά υπάρχουν πολιτικοί που στέκονται στα προβλήματα των πολιτών. Και μάλιστα θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε συνεργασία και η στήριξη που εσείς ζητήσατε και την βρήκατε αυτή στο πρόσωπο του κ. Παναγιωτόπουλου. Ναι, σας ακούω. Άρα λέω, υπήρχε αυτή η συνεργασία, η στήριξη και εσείς την βρήκατε στο πρόσωπο του κ. Παναγιωτόπουλου σαν υπουργός τότε. Αναφίβολα. Αναφίβολα, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά που συνέβαλε και ο χώρος μας και ο χώρος των ατόμων με αναπηρία ειλικρινά θέλει τέτοιους συμπαραστάτες όπως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά, όπως στην εργασία, όπως στην εκπαίδευση, όπως στην αποκατάσταση. Και στο πρόσωπο του κ. Παναγιωτόπουλου είδαμε πραγματικά έναν αληθινό συμπαραστάτη. Μάλιστα. Δίνοντας προβλήματα τα οποία μας βοήθησαν στη συνέχεια.